ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Μπαντούνα και την επιχείρησή του για το πολύ όμορφο δώρο που μου έκανε και για τη στήριξη που έχει όλα αυτά τα χρόνια στην ομάδα. Θα ήθελα να εκφράσω τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια για την απώλεια του ιδρυτή της επιχείρησης Βασίλη Μπαντούνα. Αφιερώνω αυτό το βραβείο στην οικογένειά μου και στη γυναίκα μου που όλα αυτά τα χρόνια είναι δίπλα μου. Από εκεί και πέρα ήταν μια περίεργη χρονιά η περσινή. Δεν ξεκινήσαμε πολύ καλά. Στη συνέχεια η ομάδα βρήκε τα πατήματά της. Κοιτάξαμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Πιστεύω ότι δεν καταφέραμε να πετύχουμε τους στόχους μας, γιατί του Αστέρα οι στόχοι είναι πάντα υψηλοί. Πρέπει να είναι μέσα στην εξάδα. Πέρσι δεν τα καταφέραμε για λίγο. Πιστεύω ότι τώρα η χρονιά που ξεκινάει είναι μια διαφορετική χρονιά. Με καινούργιες προσθήκες και τα παιδιά που έχουν έρθει να έχουν καταλάβει σε τι ομάδα και τι στόχους έχει, πιστεύω να καταφέρουμε να πάμε υψηλότερα. Στον Αστέρα δεν κερδίζει μόνο αυτός που κερδίζει τα βραβεία. Γίνεται μια συλλογική προσπάθεια της ομάδος, γιατί παίζουν 11 που ξεκινάνε και οι 5 αλλαγές. Η ομάδα λειτουργεί σαν ένα οικογενειακό κλίμα και αυτό πρέπει να διατηρήσουμε και τη φετινή χρονιά για να καταφέρουμε να πετύχουμε υψηλούς στόχους. Τώρα στο ξεκίνημα της νέας χρονιάς θα δουλέψουμε σκληρά για να καταφέρουμε, όπως είπα και πριν, να πετύχουμε πιο ψηλούς στόχους και σε αυτό το κομμάτι θα χρειαστούμε και τον κόσμο να είναι δίπλα μας, να μας στηρίξει στην καινούργια προσπάθεια που κάνουμε. Για ακόμη μια φορά θα ήθελα να ευχαριστήσω την επιχείρηση Μπαντούνα.